να δυναμώσει τη φωνή του ΚΚΕ για να προστατευτεί το λαϊκό εισόδημα από το κύμα ακρίβειας, κάλεσε το λαό των Χανίων η τομεακή οργάνωση του κόμματος, παρουσιάζοντας σήμερα τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της παράταξης στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Καλούμε όλο το χανιώτικο λαό να απορρίψει τα εκβιαστικά διλήμματα και να δυναμώσει την ίδια του τη φωνή στις επόμενες εκλογές, με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στα Χανιά συγκροτούν ο Δημήτρης Ανθούσης, η Μαρία Γιαννάκη, ο Μιλτιάδης Κλονιζάκης, ο Αλέκος Μαρινάκης, η Χαριτίνη Παπαδάκη και ο Φώτης Ριγανάκος. Είναι αυτοί που μέσα από τους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος οργάνωσαν την αντεπίθεση του λαού μας. Ήταν αυτοί που έφεραν τη φωνή του λαού στα όργανα της τοπικής διοίκησης που ήταν εκλεγμένοι. Ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Χανίων του ΚΚΕ ανέπτυξε τις βασικές θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος εν ώψη των εθνικών εκλογών, σημειώνοντας πως η ψήφος του ΚΚΕ θα προσθεθεί στην καθημερινή μάχη για την αναγέννηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτό που επιβεβαιώθηκε το προηγούμενο διάστημα είναι ότι μόνο ο λαός θα σώσει το λαό με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Όποια κυβέρνηση και αν προκύψει σε εκλογές θα ζητήσει νέες θυσίες για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση που κυοφορείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Οι υποψήφοι βουλευτές του κόμματος στα Χανιά και τα μέλη της Τομεακής Επιτροπής στοχεύουν να επικοινωνήσουν τα βασικά σημεία του προγράμματος του ΚΚΕ για να διαμορφωθεί, όπως τόνισαν, ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, που θα βάζει εμπόδιο στα αντεργατικά μέτρα.